Και πάλι, πώς δεν πρέπει να αλλάξω κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης το μέγεθος του πίνακα. Αυτό το υπαγορεύει εσύ. Μπορώ όμως να δηλώσω το μέγεθος με το χαρακτηριστικό τρόπο τον οποίο είδαμε και για τους μονοδιάστατους πίνακες. Δηλαδή, να κάνω δύο define. Ένα define να μορίσει το μέγεθος του πίνακα που αφορά τις γραμμές και με ένα define να ορίσω το πόσες στήλες έχει ο πίνακας. Και τώρα, μέσα στο πρόγραμμά μου, ορίζω ότι αυτός ο πίνακας έχει ένρο κεφαλαίο, ένκολ κεφαλαίο, στοιχεία. Δηλαδή έχει, μάλλον εδώ πέρα υπάρχει ένα λάθος, θέλει αγγείλει εδώ πέρα, η αγγείλει εδώ πέρα, έχει 3 επί 5, 15 στοιχεία. Και να, αυτό είναι το σωστό, η διάσταση του πίνακα χωρίζεται με αγγείλει. Ξεκινάω από πάνω λοιπόν, σύμφωνα με το, αυτό που αναφέραμε μόλις, ότι κάνω με ένα define ορισμό των γραμμών και των στυλών του πίνακα. Ορίζω λοιπόν ένα πίνακα, ο οποίος έχει 3 γραμμές και 6 στυλές. Και κάνω και αρχικοποίηση. Εφαρμόζω αυτό το οποίο προτείναμε προηγουμένως, δηλαδή γράφω τους αριθμούς χωρίζοντάς τους σαν να ήταν στα μαθηματικά, δηλαδή 1, 2, 3, 4, 5, 6 στοιχεία που έχει η πρώτη γραμμή του πίνακα, μετά πάω από κάτω. Δεν υπάρχει πρόβλημα της ΣΥ, η ΣΥ αγνοεί τα Enter που έχω βάλει εκεί πέρα και πιάνει και βάζει στις σωστές θέσεις τα στοιχεία του πίνακα αυτού. Ωραία. Έχω κάνει μια αρχικοποίηση τώρα για να τον εμφανίσω τον πίνακα. Για να τον εμφανίσω τον πίνακα θα κάνω χρήση της εντολής for. Μόνο που τώρα έχω διδιάστατο πίνακα, δηλαδή πρέπει να κάνω κανονικά χρήση δύο for. Τα δύο for τα βλέπουμε εδώ πέρα. Αυτό το for ξεκινάει από εδώ, τελειώνει εδώ πέρα, σύμφωνα με την αγγείλη εδώ. Και έχω άλλο ένα for μέσα, το οποίο αναλαμβάνει να εμφανίσει κάθε στοιχείο της γραμμής του πίνακα. Με αυτό λοιπόν το for ξεκινάει από κάπα, 0, και ενώ θα πιάσει όλες τις γραμμές, τις 3 γραμμές, κάθε φορά που θα κάνει επανάληψη θα τυπώνει όλες τις στήλες κάθε γραμμής. Τι άλλο πρέπει να επισημαίνουμε σε αυτό το πραγματάκι είναι ότι το for με το οποίο τυπώνουμε τα στοιχεία μίας γραμμής γίνεται με αυτή την εντολή και αμέσως μετά έχω ένα print. Ένα printf συγκεκριμένα το οποίο αλλάζει γραμμή. Δηλαδή, τυπώνω τα 10 στοιχεία του πίνακα, συγγνώμη, τα 6 στοιχεία του πίνακα, μετά όμως πρέπει να αλλάξω γραμμή για να τυπώσω τον πίνακα όπως εγώ τον έχω στο μυαλό μου. Όπως τον έχω κάνει και εδώ πέρα σαν αναπαράσταση. Δηλαδή τυπώνω κάθε γραμμή του πίνακα από τις 3 γραμμές που έχω σε ξεχωριστή γραμμή στην οθόνη του υπολογιστή μου. Θα πρέπει λοιπόν να έχουμε υπόψη μας ότι κάθε φορά που κάνω εμφάνιση όλων των στοιχείων της γραμμής ενός πίνακα βάζω και ένα print μετά και αυτά τα δύο πραγματάκια, το for και το print F που κάνει αλλαγή γραμμής, γίνονται για όλες τις γραμμές. Να δούμε το ίδιο σχεδόν παράδειγμα που τώρα δεν κάνω αρχικοποίηση του πίνακα αλλά κάνω κάτι άλλο. Εισάγω τα στοιχεία του πίνακα ένα-ένα. Και στη συγκεκριμένη περίπτωση, δηλαδή όταν έχουμε διδιάστατους πίνακες, η εισαγωγή στοιχείων ένα-ένα είναι ένα χρονοβόρο πράγμα. Φανταστείτε να έχετε ένα πίνακα με 60 βαθμούς και κάθε φορά που τρέχετε το πρόγραμμα να εισάγετε 60 βαθμούς για να δείτε αν το πρόγραμμα πρώτο είναι σωστό, να διορθώσετε τα λάθη και στο τέλος να βρείτε τα αποτελέσματα. Το κάνουμε λοιπόν χάρη παραδείγματος αυτή την εισαγωγή των αριθμών εδώ πέρα για να δούμε πώς δουλεύει η εισαγωγή με ένα διπλό και πάλι φόρο. Δηλώνω πάλι λοιπόν ένα πίνακα 2x3. Συγκεκριμένη περίπτωση ο πίνακας είναι πολύ μικρός, 6 θέσεις μόνο και ξεκινάω και κάνω εισαγωγή
το στοιχείο του πίνακα γραμμής-γραμμής. Τι προσέχω και πάλι. Προσέχω το πρόγραμμα να είναι ευανάγνωστο, να είναι να δίνει συμβουλές στο χρήστη που τρέχει το πρόγραμμα τι πρέπει να κάνει. Γι' αυτό εδώ πέρα έχω πάλι και πάλι σε κάθε δίκτυο που αναβάλω προσθέτω το ένα. Το πρώτο στοιχείο του πίνακα αυτού, όπως έχουμε πει, είναι το α00. Αυτός που θα τρέξει το πρόγραμμα όμως, αυτό που το οποίο βλέπει, αφού έχω βάλει το 1 εδώ πέρα, σαν πρόσθεση, είναι δώσε το στοιχείο 1-1 του πίνακα. Με άλλα λόγια, ξεκινάει και κάνει την εισαγωγή, σαν ο πίνακας να ήταν στα μαθηματικά. Το τελευταίο στοιχείο του πίνακα, βέβαια, για το χρήστη είναι το 2-3, για μας όμως δεν είναι το 2-3, το τελευταίο στοιχείο του πίνακα θα αποθηκευτεί στη θέση α1,2. Ωραία, πώς εμφανίζεται ο πίνακας αυτός λοιπόν? Ο πίνακας εμφανίζεται πάλι με τον γνωστό τρόπο που είχαμε και προηγουμένως όταν κάναμε αρχικοποίηση. Κάθε φορά που τυπώνω μία γραμμή, φροντίζω να αλλάξω και γραμμή στην οθόνη του υπολογιστή μου, ώστε να τυπωθούν σε διδιάστατη μορφή. Ωραία, τελειώσαμε λοιπόν με μονοδιάστατους και με διδιάστατους πίνακες. Για να προχωρήσουμε σε κάποιες ασκήσεις και παραδείγματα, τα οποία θα κάνουν το θέμα των πίνακων λίγο πιο κατανοητό και θα δώσει μεγαλύτερες δυνατότητες στο προγραμματιστή. Θέλω λοιπόν να κάνω το εξής πράγμα, το οποίο είναι και κλασικό. Θέλω να βρω ένα πίνακα, ποιο είναι το μεγαλύτερο στοιχείο του και σε ποια θέση είναι. Είναι κλασικό γιατί σε πολλές εφαρμογές χρειάζεται να βρούμε το μεγαλύτερο, φέρνει το μεγαλύτερο βαθμό σε μια τάξη ή το μικρότερο βαθμό. Και επίσης χρειάζεται να ξέρουμε όχι το μεγαλύτερο, αλλά σε ποια θέση είναι. Με άλλα λόγια, θέλουμε να ξέρουμε ποιος σπουδαστής έχει το μεγαλύτερο βαθμό. Βρίσκοντας στη θέση ένα πίνακα, ταυτόχρονα ταυτοποιούμε και πού ανήκει αυτός ο πίνακας. Αυτός ο βαθμός, συγγνώμη. Προχωράω λοιπόν με τη γνωστή διαδικασία. Κάνω ένα define. Ορίζω λοιπόν ότι το όριο του πίνακα είναι 5. Με άλλα λόγια, ορίζω ένα πίνακα 5 θέσεων για να εισάγω 5 και μόνο βαθμούς. Όπως είναι κατανοητό, το 5 το βάζω μόνο για να τρέξει το παράδειγμα λίγο γρήγορα. Και τρέξει το παράδειγμα λίγο γρήγορα, πρέπει να τρέξει λίγο γρήγορα γιατί εδώ πέρα, όπως βλέπω, εισάγω το βαθμό 1-1. Εισάγω 5 βαθμούς. Και όχι, Φερρυπίν 60 που θα ήταν ο πίνακα για να αντιπροσωπεύσει τους βαθμούς σε μια τάξη ολόκληρη ή 100 σπουδαστές. Ορίζω λοιπόν τον πίνακά μου και ορίζω τις μεταβλητές που θα μου χρειαστούν αργότερα. Μεταβλητή Α χρησιμεύει σαν δείκτης. Μεταβλητή Max Pos δηλώνει και το όνομα. Θα μου αποθηκεύσει το μεγαλύτερο, τη θέση μάλλον, μεγαλύτερο αριθμό. Μην Pos θα μου αποθηκεύσει, θα κρατήσει στο χώρο που δεσμεύει την θέση στην οποία θα βρεθεί το μίνιμουμ. Οι επόμενες δύο μεταβλητές ορίζουν και αποθηκεύουν, θα αποθηκευθούν μάλλον, το μέγιστο και το μίνιμουμ του πίνακα αυτού. Προχωράω στην εισαγωγή. Κάνω λοιπόν μία εισαγωγή όλων των βαθμών του πίνακα, 5 και μόνο βαθμούς. Λύμε εδώ πέρα, 5, ένας πίνακας μονοδιάστατος, 5 βαθμών. Βγάζω το βηματάκι με τον γνωστό τρόπο. Το Α εδώ πέρα ξεκινάει από 0. Αυτό το οποίο βλέπει αυτός που τρέχει το πρόγραμμα, ο χρήστης, είναι εδώ σε τον πρώτο βαθμό. Το οποίο είναι και λογικό. Βαθμός 0 δεν υπάρχει. Αποθηκεύω τον πίνακα αποθηκεύω τον βαθμό στον πίνακα και προχωράω. Σαν καλό παράδειγμα, σαν καλή χρήση, κάθε φορά που αποθηκεύω ένα πίνακα, καλό είναι και να τον τυπώνω για να έχω έλεγχο του προγράμματος. Μετά αυτό το
κομμάτι μπορούν να τα παραλείψουν. Τι κάνει αυτό το κομμάτι, απλά εμφανίζει τα στοιχεία του πίνακα τα οποία μόλις εγώ τα έβαλα. Δεν κάνει και τίποτα σπουδαίο, απλά επιβεβαιώνει ότι αυτά τα οποία έδωσε είναι αποθηκευμένα στο πίνακα. Για να προχωρήσω τώρα στη λεγόμενη εξεργασία. Το εξεργασία του πίνακα, δηλαδή σκανάρισμα, μια διαδοχική εξέταση όλων των στοιχείων του πίνακα για να βρω το μέγεθο, τη θέση του και τη θέση του πίνακα. Το παράδειγμα εδώ πέρα βρίσκει μόνο το μέγιστο και τη θέση του μέγιστο. Το minimum και τη θέση του minimum θα το αφήσω σε εσάς. Στην ουσία είναι το ίδιο, η ίδια διαδικασία που κάνω εδώ πέρα. Τι κάνω λοιπόν? Θεωρώ ότι η θέση του μέγιστου είναι στη μηδέν. Ο πίνακας ξεκινά από τη μηδενική θέση. Επίσης θεωρώ ότι το maximum είναι το πρώτο στοιχείο του πίνακα. Και από εδώ και πέρα θα συστήνω αυτά τα δύο δεδομένα που έχω, έχοντας σαν βάση αυτό το max, με τα υπόλοιπα στοιχεία του πίνακα. Κάθε θα βρίσκω ένα στοιχείο του πίνακα το οποίο είναι μεγαλύτερο από αυτό και πολύ πιθανό να βρω ένα τέτοιο στοιχείο. Θα βάλω αυτό το στοιχείο το συγκεκριμένο στο max, δηλαδή ξεκινάω ένα φόρο από 0 έως και το limb, χωρίς να πέσει το limb, αυξάνω τη μεταβλητή μου κάθε φορά κατά ένα και αν βρω ένα στοιχείο το οποίο είναι μεγαλύτερο του max, τι κάνω? Το στοιχείο αυτό το βάζω στο max και ταυτόχρονα πρέπει να κρατήσω και τη θέση στην οποία βρίσκεται το στοιχείο αυτό. Δηλαδή πρέπει να κρατήσω και το i. Έχω όμως υπόψη μου ότι η θέση του στοιχείου, το i δηλαδή αυτό που αποθηκεύω, για τον χρήστη θα είναι συν ένα παραπάνω. Δηλαδή, αν δεν κάνει καμία αλλαγή ο πίνακας, περιπίν αν αυτός ο πίνακας το πρώτο στοιχείο του είναι στη δυνική θέση, αυτό το οποίο θα εμφανίσω είναι όχι το 0, πάει στην 1, στην πρώτη θέση. Και αυτό το κάνω με το print το οποίο νομίζω είναι κατανοητό πια γιατί το κάνω. Τυπώνω το max post είναι 1 και με την περασμένη printf τυπώνω το μέγιστο. Αυτό λοιπόν το προγραμματάκι βρίσκει το μέγιστο. Ποιον μέγιστο όμως? Υποθέτω ότι ο πίνακας μπορεί να έχει δύο αριθμούς, δύο μέγιστα, τα οποία να είναι τα ίδια. Φερειπίν οι βαθμοί μιας τάξης έχουν, φαντάζομαι, παραπάνω από ένα δεκάρι, το οποίο είναι και ο μέγιστος βαθμός. Ποιο μέγιστο θα βρει? Εάν υποθέσω ότι το πρώτο μέγιστο είναι στο πρώτο στοιχείο, η διαδικασία αυτή δεν θα αλλάξει και αλλάζει εδώ πέρα όταν βρει έναν αριθμό που είναι ίσος. Δηλαδή όταν πω ότι ένα άλλο δεκάρι είναι μεγαλύτερο ίσως του 10 από αυτή τη στιγμή, δεν αλλάζει. Δηλαδή ο πίνακας, στην συγκεκριμένη περίπτωση το πρόγραμμα που σκανάρει τον πίνακα δεν θα κάνει αλλαγή παρά μόνο όταν βρει κάτι που είναι ουσιαστικά μεγαλύτερο και όχι ίσο. Με άλλα λόγια, η διαδικασία αυτή κρατάει σαν μέγιστο τον πρώτο από όλους τους τυχόν μέγιστος που θα βρει και βέβαια κρατάει και τη συγκεκριμένη θέση. Με άλλα λόγια, αν έχω έναν πίνακα που έχει όλα δεκάρια και οι πέντε αριθμοί είναι 10, αυτό το οποίο θα πει το πρόγραμμα αυτό θα πει ότι το 10 είναι το maximum και βρίσκεται στην πρώτη θέση. Ενώ στην ουσία είναι και στις άλλες θέσεις. Για να δούμε λοιπόν τώρα ένα πιο καλύτερο πρόγραμμα το οποίο έχει σχέση να κάνει και με την πραγματικότητα. Μόνο τώρα εφαρμόζω και πάλι αρχικοποίηση πίνακα και αρχικοποίηση πίνακα γίνεται για να μην αναγκάζομαι κάθε φορά που τρέχω το πρόγραμμά μου να βάζω αριθμούς από το πληκτρολόγιο. Κάνω λοιπόν συνήθως αρχικοποίηση πίνακα ώστε, όπως έχω κάνει εδώ πέρα, να δοκιμάσω το πίνακα, το πρόγραμμά μου συγγνώμη, να δω αν τρέχει σωστά και μετά μπορώ να κάνω εισαγωγή από το πληκτρολόγιο. Έχω λοιπόν το εξής πρόβλημα. Θέλω να έχω βαθμούς θεωρίας και εργαστηρίου για 15 σπουδαστές. Θέλω να
κάνω μία εφαρμογή, ένα μικρό προγραμματάκι, το οποίο να βγάζει αυτούς τους βαθμούς, αλλά ταυτόχρονα να έχει και χαρακτηρισμούς. Οι χαρακτηρισμοί είναι ως εξής. Ένας σπουδαστής μπορεί να αποτύχει και στα δύο μαθήματα, δηλαδή να έχει βαθμό συγκεκριμένη περίπτωση μικρότερο του 5 και στα δύο, τότε θέτει αποτυχία. Να έχει αποτύχει στη θεωρία μόνο, να έχει αποτύχει στο εργαστήριο ή όταν έχει πάρει μεγαλύτερο του 5 και στα δύο μαθήματα, θεωρία και εργαστήριο, να βγει ο μέσος όρος και να βγαίνει ένα μπράβο μαζί με το μέσο όρο. Ξεκινάω λοιπόν. Μέσα στο main ορίζω και αρχικοποιώ δύο πίνακες. Βάζω ονοματάκια τα οποία είναι χαρακτηριστικά του τύπου των τιμών που αποθηκεύω στους δύο πίνακες. Εδώ έχω τους βαθμούς θεωρίας και εδώ έχω τους βαθμούς του εργαστηρίου. Οι βαθμοί είναι float, δεν πειράζει που έχω βάλει κέρδος εκεί πέρα, γίνεται με αυτό με τη μετατροπή, δηλαδή το 6 γίνεται 6.0. Το ίδιο και εδώ πέρα. Θέλω τώρα να αποθηκεύσω και τους 15 μέσους όρους στους οποίους έχω στο πρόγραμμα αυτό. Έχω 15 σπουδαστές, στη χειρότερη περίπτωση, δηλαδή οι σπουδαστές έχουν προβιβάσιμο βαθμό και στα δύο μαθήματα, θα πρέπει να έχω αποθηκευμένους 15 βαθμούς για να τους τυπώσω μετά. Τυπώνω κάποιες επικεφαλίδες στην λίστα των βαθμολογιών και ξεκινάω να κάνω μία επαναληπτική διαδικασία για όλους τους βαθμούς. Η επαναληπτική διαδικασία ξεκινάει από εδώ πέρα και σταματάει εδώ. Ο δείκτης της διαδικασίας της επανάληψης ξεκινάει από το 0 χωρίς ποτέ να φτάσει στο 15. Και κάθε φορά κάνω το εξής. Τυπώνω με συγκεκριμένο τρόπο έναν αύξοντα αριθμό που αντιστοιχεί στον αύξητο αριθμό του σπουδαστή, τον βαθμό της θεωρίας και τον βαθμό του εργαστηρίου. Και πάλι βλέπω εδώ πέρα το I στην 1, δηλαδή ο κατάλογος των σπουδαστών δεν ξεκινάει από το 0, ξεκινάει από το 1. Από το 0 ξεκινάνε οι πίνακές μου. Εγώ όμως δεν θέλω να το δείξω αυτό στον χρήστη. Και μέσα στην επαναληπτική διαδικασία εξετάζω τον βαθμό της θεωρίας και τον βαθμό του εργαστηρίου. Στην περίπτωση που και οι δύο βαθμοί είναι μικρότερον του 5, τότε εμφανίζεται ένα μήνυμα, το συγκεκριμένο, ότι απέτυχε και στα δύο. Η επόμενη περίπτωση είναι όταν έχει μικρότερο βαθμό μόνο στην θεωρία. Τότε βγαίνει το αντίστοιχο μήνυμα. Επόμενη περίπτωση για το εργαστήριο και η τελευταία περίπτωση, η οποία εμφανίζεται με ένα else, είναι όταν και οι δύο βαθμοί είναι μεγαλύτερο του 5 ή και ίσο του 5. Είναι η περίπτωση όπως έχω κάνει το if εδώ πέρα, αυτή η οποία συμβαίνει όταν δεν ισχύει κανένα από αυτά τα if else if, τότε πρέπει να βρω το μέσο όρο και να το τυπώσω. Τώρα, αυτά τα print εύκολα τα έχω κάνει με συγκεκριμένο τρόπο και δεν μπορώ να τα δείξω μέσα από τις διαφάνειες. Απλά έχω τρέξει το πρόγραμμα αρκετές φορές, έχω στοιχήσει τα μηνυματάκια εδώ μέσα, τις συμβολοσειρές, ώστε να είναι, βγαίνουν με έναν ομοιόμορφο τρόπο και κάθε φορά που τυπώνω ένα μηνυματάκι ή τους βαθμούς, κάνω και μία αλλαγή γραμμής. Thank you.
Thank you.
Οπότε παραμένει εκεί πέρα. Τουλάχιστον έχω καταφέρει και το 5 να το φέρω στη σωστή του θέση. Πόσα περάσματα τέτοια θα χρειαστώ? Θα χρειαστώ να κάνω, επειδή έχω 1, 2, 3, 4, 5, 6 αριθμούς ή νη ή size αριθμούς, θα χρειαστεί να κάνω size μείον 1 περάσματα. Το τελευταίο πέρασμα έτσι κι αλλιώς, με το που θα έρθει ο αριθμός στη δεύτερη θέση, δεν χρειάζεται να το κάνω, γιατί ήδη είναι ταξινομημένος ο πίνακας. Ωραία, για να δούμε η υλοποίηση της εφαρμογής αυτής. Κάνω ένα define, ορίζω size 6 και ξεκινάω το main. Κάνω αρχικοποίηση του πίνακα. Και να όλα τα περάσματα που κάνω. Πόσα περάσματα θέλω να κάνω? Θέλω να κάνω ένα πέρασμα με το for που ξεκινάει από το 0 και φτάνει μέχρι και το size μείον 1. Θα κάνω δηλαδή size μείον 1 περάσματα. Συγγνώμη, δεν είμαι στη σωστή γραμμή. Εδώ απλά τυπώνω το πίνακα όπως είπαμε και κάνω size μείον 1 περάσματα. Αναφέρομαι σε αυτό το for. Αυτό το for είναι για απλά για να εμφανίζω τα στοιχεία του πίνακα. Να κάνω μια επιβεβαίωση ότι αυτά είναι τα σχέδια του πίνακα, τον οποίο πίνακα αρχικοποιώ και πάνω. Σε αυτό το for θέλω να αναφερθώ, κάνω size μείον 1 περάσματα. Υπενθυμίζω ότι κάθε φορά που κάνω ένα πέρασμα, ένας αριθμός μπαίνει στη σωστή του θέση. Και να λοιπόν η σύγκριση που κάνω. Ξεκινάω και ελέγχω το μηδενικό στοιχείο, επειδή ξεκινάει από 0, είναι μεγαλύτερο του επόμενου στοιχείου. Αν είναι μεγαλύτερο, πρέπει να κάνω μία αλλαγή. Πώς γίνεται αυτή η αλλαγή? Η αλλαγή γίνεται με τη χρήση μιας βοηθητικής μεταβλητής. Δηλαδή, αποθηκεύω αυτό σε μία βοηθητική μεταβλητή, βάζω αυτό ίσο με αυτό, κατόπιν βάζω αυτό ίσο με τη μεταβλητή που έχω χρησιμοποιήσει σαν ενδιάμεση και συνεχίζω με αυτόν τον τρόπο. Κάνω μια τούμπα δηλαδή, μόνο που για την τούμπα αυτή χρησιμοποιώ και μια βοηθητική μεταβλητή. Κάθε φορά λοιπόν που κάνω ένα τέτοιο περάσμα και παραλαμβάνω κάνω νήμιον ένα τέτοιο περάσματα, ένας αριθμός
μπαίνει στη σωστή του θέση. Οπότε λοιπόν, όταν τελειώσει τη διαδικασία, θα έχω τον πίνακα στη σωστή μου θέση. Κατανοητό, για να το ξαναδούμε λίγο. Από αυτό το φόρο, κάνω νύμιον ένα περάσματα. Αυτό το φόρο, συγκρίνω κάθε φορά τις διαδοχικές διάδες των αριθμών. Κάθε φορά που γίνεται ένα τέτοιο φόρο, στο τέλος έχω ένα σωστό αριθμό. Δηλαδή, μείον ένα περάσματα, η μεσάζ μείον ένα περάσματα, έχω βάλει όλους τους αριθμούς στο τέτοιο θέση. Αν παρατηρήσετε, θα δείτε εδώ πέρα έχω αφήσει ορισμένα κενά και θα δούμε τον λόγο με τον οποίο έχουμε αφήσει ορισμένα κενά. Ο αλγόριθμος αυτός μας επιτρέπει να κάνουμε και κάποιες μικρές βελτιώσεις. Όχι ότι με αυτές τις βελτιώσεις παίρνουμε έναν πολύ καλύτερο αλγόριθμο. Παραλαμβάνω, η μέθοδος της Φυσαλίδος είναι μη αποτελεσματική. Δηλαδή, όταν έχω να ταξινομήσω 1 εκατομμύριο αριθμούς, αυτός θα πάρει πάρα πολύ χρόνο σε σχέση με μία άλλη μέθοδο που είναι πιο γρήγορη και πιο αποτελεσματική. Για να δούμε λοιπόν τι βελτιώσεις θα χρειαστεί να κάνω ή μπορώ να κάνω μάλλον. Κάθε φορά που γίνεται αυτή η επανάληψη, στο τέλος έχω έναν αριθμό στη σωστή θέση. Επομένως, σιγά σιγά όσο προχωράω, δεν χρειάζεται να συγκρίνω διαδοχικές διάδες παρά μόνο μέχρι τους αριθμούς που είναι στη σωστή θέση. Δηλαδή, μετά από 3 περάσματα, ξέρω ότι 3 αριθμοί είναι στο τέλος σωστά βαλμένοι. Δεν χρειάζεται να εξετάσω τους αριθμούς, να δω αν είναι μεγαλύτερος ο ένας με τον άλλον, γιατί είναι στη σωστή θέση. Επομένως, μπορώ να μειώσω τις συγκρίσεις και τις μειώνω εδώ μέσα. Πώς θα τις μειώσω? Την πρώτη φορά αυτό τρέχει σωστά, δηλαδή πρέπει να εξετάσω όλες τις διάδες. Τη δεύτερη φορά όμως πρέπει να το μειώσω κατά 1. Δηλαδή εδώ πέρα αυξάνεται αυτό το 1 και γίνεται 2. Ή αν θέλετε αφήνω αυτό το 1 και βάζω άλλο 1-1. Τη δεύτερη φορά που θα τρέξει πρέπει να βάλω κι άλλο. Αυτό το οποίο καθορίζει πόσοι αριθμοί είναι σωστά είναι αυτό το φόρο. Δηλαδή για να μειωθεί αυτός ο κύκλος συγκρίσεων, εδώ πέρα από το μείον 1 θα μπορώ να βάλω και είναι σωστό να βάλω και το μείον i. Η πρώτη φορά αυτό το i είναι 0, φτάνει στα σωστά ζευγάρια. Τη δεύτερη φορά το size μειώνεται κατά 2, την τρίτη κατά 3 και ούτω καθεξής. Πώς γίνεται αυτό? Βάζοντας, όπως ανέφερα, ένα μείον i εδώ πέρα. Δηλαδή, αν προσέξετε τώρα, και θα αλλάξω λίγο τις διαφάνειες, προηγούμενη και επόμενη, αυτό το οποίο κάνω, απλά προσθέτω αυτή την μεταβλητή, ποια μεταβλητή, την i εδώ πέρα, ούτως ώστε να μειώνονται τα ζευγάρια τα οποία συγκρίνω. Μία δεύτερη αλλαγή που θα μπορούσα να κάνω είναι να σκεφτώ το εξής. Μην κοιτάζετε που εδώ έχω έναν πίνακα ο οποίος είναι στη χειρότερη θέση, στη χειρότερη κατάσταση την οποία θα πρέπει να ταξινομήσω. Δηλαδή είναι ό,τι χειρότερο μπορούσα να βρω, γιατί πρέπει το 6 να το πάω στο τέλος, το 5 να το πάω στο τέλος και ούτω καθεξής. Φανταστείτε ότι ήταν ταξινομημένος στην καλύτερη περίπτωση. Δεν το ξέρω βέβαια εγώ ότι είναι ταξινομημένος. Δεν θα κοιτάξει ο χρήστης ή ο προγραμματιστής, αυτός δηλαδή που εκτελεί το πρόγραμμα, να κοιτάξει αν 10.000 αριθμοί είναι ταξινομημένοι, θα πρέπει να δοκιμάσει να τους ταξινομήσει. Αν εδώ πέρα λοιπόν αυτοί οι αριθμοί ήταν σωστά ταξινομημένοι, όταν κάνω λοιπόν εγώ αυτή την επανάληψη εδώ πέρα, υπάρχει ενδεχόμενο, και στη συγκεκριμένη περίπτωση αυτό το ενδεχόμενο είναι πραγματικότητα, παραλαμβάνω, ο πίνακας είναι τελείως ταξινομημένος, τελείως αντίστροφος από ό,τι τον βλέπουμε. Εδώ πέρα λοιπόν, όταν θα έρθει εδώ μέσα, να μην κάνει καμία αλλαγή. Δεν κάνει καμία αλλαγή γιατί δεν βρίσκει ζευγάρια τα οποία δεν είναι σωστά διαταταγμένα. Οπότε λοιπόν, αν δεν κάνει καμία αλλαγή, σημαίνει ότι είναι ταξινομημένος. Τι με βοηθάει να συμπεραίνω αυτό το πραγματάκι? Ότι αν σε κάποια στιγμή, εδώ μέσα που κάνω αυτές τις αλλαγές ή αυτές τις τούμπες, δεν κάνω καμία αλλαγή, σημαίνει ότι έχω επιτύχει ταξινόμηση. Πώς το εκμεταλλεύομαι αυτό?
Θα το εκμεταλλευτώ ως εξής. Θα υποθέσω ότι ο πίνακας μου, οι αριθμοί είναι ταξινομημένοι. Και αν κάνω μια αλλαγή, σημαίνει ότι τις έχω ταξινομήσει. Δηλαδή, κάπου εδώ θα βάλω μια μεταβλητή η οποία θα υποθέτει ότι έχω ταξινόμηση. Και εδώ μέσα, όταν κάνω μια τέτοια αλλαγή, αυτή η μεταβλητή μου θα αντιστραφεί και θα μου υποδεικνύει ότι έκανες μια αλλαγή, η αριθμή ακόμη δεν είναι σωστή σειρά. Για να δούμε λοιπόν πώς το κάνουμε αυτό. Ο εύκολος τρόπος να το κάνω είναι να ορίσω μια μεταβλητή η οποία να ξεκινάει από εδώ. Βέβαια θα τη δηλώσω προηγουμένως. Για να το δούμε αυτή τη μικρή βελτίωση, επαναλαμβάνω. Ορίζω μια μεταβλητή ακεραίου τύπου, τις οποίες της δίνω και ένα κατάλληλο όνομα. Σε σειρά. Βάζοντας αυτή τη μεταβλητή σε σειρά ίσον 1, στην ουσία κάνω μια μεταβλητή που είναι true. True στη C είναι ότι είναι διάφορο του μηδενός. Όταν λέω σε σειρά ίσον 1, λέω και υποθέτω ότι ο πίνακας μου είναι ταξινομημένος. Σε σειρά λοιπόν ίσον 1. Όταν εδώ μέσα που σκανάρω τα διαδοχικά ζευγάρια βρω και κάνω μία αλλαγή, μία τούμπα, βρω λοιπόν δύο στοιχεία τα οποία δεν είναι σωστά ταξινομημένα, το σε σειρά γίνεται 0, το οποίο σημαίνει false. Αυτό λοιπόν, αυτό, εφόσον έχω δηλώσει σε σειρά εκεί πάνω, με βοηθάει στο να εκμεταλλευτώ και να πω ότι αν από εδώ που είναι ένα δεν γίνει καμία αλλαγή και φτάσει σε αυτόν τον έλεγχο, τότε μπορεί να κάνεις ένα break. Break σημαίνει σηκώνομαι και φεύγω. Σηκώνομαι και φεύγω γιατί έχω ταξινόμηση τέλεια. Έχω ταξινόμηση στον πίνακά μου. Δηλαδή, βάζω μια μεταβλητή εδώ πέρα σε μένα, true. Όταν δεν έχω κάνει αλλαγή, σημαίνει έχω ταξινόμηση και πάω πιο κάτω. Με άλλα λόγια, αυτή η διόρθωση που έχω κάνει σε σύγκριση με την περασμένη είναι να προσθέσω, το βλέπουμε, αυτή τη μεταβλητή η οποία μου καθορίζει αν έχω κάνει αλλαγή ή όχι. Ωραία, να πάμε στην επόμενη εφαρμογή που θα δούμε με πίνακες, η οποία είναι αυτό το οποίο ανέφερα και το οποίο είναι μειονέκτημα σε ένα πίνακα. Έχουμε τελειώσει με τις ταξινομήσεις, δεν πρέπει να ξαναδούμε ταξινόμηση, ήταν μια πολύ απλή ταξινόμηση, οι επόμενες, οι άλλες ταξινομήσεις, οι οποίες μπορούμε να εφαρμόσουμε και να είναι πολύ γρήγορες, με άλλα λόγια να είναι αποτελεσματικές, είναι λίγο πιο δύσκολες στην σύνταξή τους σε πρόγραμμα και βέβαια και στη λογική τους. Θα περάσουμε σε ένα απλό προβληματάκι, το οποίο αντιμετωπίζουμε καμιά φορά, όταν έχω έναν πίνακα στον οποίο έχω κάποια στοιχεία και θέλω να κρατήσω μόνο τα στοιχεία τα οποία βρίσκονται μία φορά. Να διαγράψω λοιπόν και να έχω τα στοιχεία, αλλά μία φορά και μόνο. Θέλω λοιπόν να διαγράψω τα διπλά στοιχεία. Πώς θα το κάνω αυτό? Πρέπει όχι μόνο να τα διαγράψω, αλλά ταυτόχρονα να μειώσω και τον πίνακα. Δεν θέλω να έχω έναν πίνακα ο οποίος να σπαταλά πολύ μνήμη. Ξεκινάω λοιπόν πάλι με size 6, ένα πολύ μικρό πίνακα. Και προσέξτε κάτι το οποίο θα δούμε τώρα για πρώτη φορά, αν και πρέπει να το ενσωματώσουμε γενικά στα προγράμματά μας. Κάνω το εξής. Βάζω από τον χρήστη να μου ορίσει το μέγεθος του πίνακα και πρέπει όμως να έχω υπόψη μου ότι αυτό το μέγεθος, το πόσα στοιχεία έχει ο πίνακας, δεν πρέπει να ξεπεράσει το size. Γιατί το size είναι αυτό το οποίο μου καθορίζει το μέγεθος του πίνακα. Βάζοντας λοιπόν το χρήστη να μου βάλει πόσα στοιχεία έχω, εγώ κρατάω μεγάλη μνήμη στον υπολογιστή, όμως δεν κάνω πολλές επαναλήψεις. Τουλάχιστον γλιτώνω κάποιες επαναλήψεις άσκοπες. Δηλαδή εδώ έχω size 6, κάνοντας αυτό το do while, ο χρήστης βάζει το πλήθος και από εδώ και πέρα όλες οι επαναλήψεις που θα κάνω για να έχω πρώτα τα στοιχεία του πίνακα είναι μέχρι πλήθος. Πλήθος εδώ πέρα, πλήθος και εδώ. Σπαταλάω βέβαια μνήμη, γιατί κρατάω μεγάλο πίνακα. Αλλά τουλάχιστον αυτή η εφαρμογή μου τρέχει για μεταβλητή την οποία εισάγει ο χρήστης, αυτός που τρέχει το πρόγραμμά μου από το πληκτρολόγιο. Πώς το κάνω αυτό?
έχω μία do while. Γιατί do while? Επειδή θα εισάγω έναν αριθμό, έτσι και αλλιώς θα γίνει μία επανάληψη. Ακόμη και σωστό αριθμό να βάλω. Και ποιος είναι σωστός αριθμός? Ο αριθμός ο οποίος θα μπει από το πληκτρολόγιο και θα είναι μικρότερος ή ίσως με το size, θα τρέξει τουλάχιστον μία φορά αυτή η εισαγωγή. Οπότε βάζω ένα do while, το οποίο επαναλαμβάνεται εφόσον ο αριθμός ο οποίος έχω εισάγει είναι μεγαλύτερος πλήθους. Αν δηλαδή βάλω, τι έχω εκεί πέρα, 6, αν βάλω 7, εφόσον γίνει η εισαγωγή του αριθμού, ελέγχει το 7 είναι μεγαλύτερο του 6 είναι, ξανακάνει επανάληψη. Με άλλα λόγια, περιορίζω το μέγεθος του πίνακα. Για να προχωρήσουμε στην είσοδο, η οποία είναι γνωστή διαδικασία εισόδου. Εισάγω τώρα πλήθος στοιχεία, τόσα στοιχεία, βάζοντας αυτό το μήνυμα το ISN1 σαν εμφάνιση για τον χρήστη. Όταν έτρεξα το πρόγραμμα εγώ στον υπολογιστή μου, έβαλα αυτά τα στοιχεία, δηλαδή το πρώτο στοιχείο είναι 4, το δεύτερο 8, το 4, διπλό στοιχείο, το οποίο πρέπει να διαγράψω, το τέταρτο 5, το τελευταίο 8, το οποίο και αυτό πρέπει να το διαγράψω. Προχωράμε στην εμφάνιση του πίνακα. Με την εμφάνιση κάνω μια επιβεβαίωση ότι ο πίνακας μου έχει τα στοιχεία τα οποία έχω εισάγει εγώ. Και για να δούμε τώρα πώς γίνεται η διαγραφή.